Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κεντρική Επιτροπή, το συμμαθητή μου γραμματέα στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Λαμίας και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Ο ελληνικός λαός πληγώθηκε βαριά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Ένα κατεξοχήν ασφαλές, αξιόπιστο, φθηνό μεταφορικό μέσο για επιβάτες και εμπορεύματα μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου ντόπιου και ξένου κεφαλαίου σε ευκαιρία κέρδους. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος στη δεκαετία του 1950 εξυπηρετούσε το 50% των χερσαίων μεταφορών στη χώρα. Το 1990 η συμμετοχή του φτάνει στο 5% και το 2018 στο 2,1%. Τα προβλήματα στον κλάδο των μεταφορών και η διαχρονική εξέλιξη της αποδιοργάνωσης των κρατικών σιδηροδρόμων, όπως μας είπε ο γραμματέας νωρίτερα, περιγράφονται όλα τα χρόνια αυτά σε σειρά άρθρων του Ριζοσπάστη, τα οποία και ο μιλητής τα χρησιμοποίησε όλα αυτά τα χρόνια από τη θητεία του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, από τη θητεία του στη Βιομηχανία, από τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί κάθε τόσο χρειαζόταν να κάνουμε κάποια έκθεση για την ασφάλεια στις μεταφορές, την εξέλιξη των μεταφορών, το πενταετές πρόγραμμα αναπτύξεως στη Δυτική Ελλάδα, στην Ομαρχία Αχαΐας, για την περιφέρεια της Αχαΐας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στα μαθήματα και στις εκθέσεις που έκανα κάθε χρόνο στις Πρετανικές Αρχές για προβλήματα μεταφορών, των φοιτητών, της πόλης της Πάτρας. Και από την μικρή έρευνα που έκανα αυτές τις 1-2 εβδομάδες από τότε που ειδοποιήθηκα για αυτή την ομιλία, ξαναγύρισα πίσω σε όλες τις δουλειές από τις οποίες σας περιέγραψα νωρίτερα και βλέπω ότι η λευκή βίβλος για τις μεταφορές του 1992 προδιαγράφει επακριβώς όλες τη σειρά των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται πλέον σε κρατικό επίπεδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πολύ ξεκάθαρα χρώματα και γραμμές περιέγραψαν ακριβώς αυτό που γίνεται, την αποδιοργάνωση, την ιδιωτικοποίηση, για τα οποία τα σημειώνω και δεν θα τα σημειώσω και πάλι. Και βεβαίως ένα ζήτημα σοβαρό αποκαλύπτει η ιστορική αυτή εξέλιξη, η οποία γίνεται πολύ σιγά και από τις διαδοχικές κυβερνήσεις, με τι μαεστρία περνάνε και στους λαούς τις ρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σταδιακά και σιγά για να αμβλυνθούν και οι αντιδράσεις και για λόγους ανταγωνισμών ομάδων του κεφαλαίου, οι οποίες η μία δεν ήθελε την άλλη. Ξεπερνάω λοιπόν τα τρία πακέτα των μεταφορών, τα οποία με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα ακούσαμε προηγουμένως, και να πω ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, RAS το ακρονίμιο την ακούμε, υλοποιώντας όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, μας έρχεται σήμερα και μαθαίνουμε ότι νομιμοποιούνται και αδειοδοτούνται 5 εταιρείες μεταφορών, τις οποίες το σημείωμα που σας έχω δώσει σας τις έμαθα και εγώ, δεν τις ήξερα τα ονόματά τους, και οι κυβερνητικές απαντήσεις που αρχίσαν χρόνια το ΚΚΕ στη Βουλή τονίζει τα προβλήματα που θα εμφανιστούν, παρεμβάσεις, τις είδαμε και στο σύντομο αυτό, τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται, εντοπίζουν τα προβλήματα, τα τονίζουν, και οι κυβερνητικές απαντήσεις, για παράδειγμα από πρωθυπουργικά χείλη το Σεπτέμβριο του 2017,
Με την πώληση της Τρενοσέ η χώρα γλίτωσε από μεγάλο βάρος και τον Ιούλιο του 2019 από υπουργικά χείλη υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης και εξοικονόμησης εκατοντάδων εκατομμυρίων και η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές μας ενέργειες και παρεμβάσεις επιτεύχθηκε η μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Και ένας άλλος πρώην υπουργός δήλωσε στο Λονδίνο σε φόρουμ των μεγάλων οικονομικών κύκλων «Θα πούλαγα και τον ΟΣΕ ακόμα και ένα ευρώ». Λες και ήταν από τον πατέρα του είχε πάρει περιουσία. Οι μεταφορές και η ασφάλεια των μεταφορών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μακροχρόνιου προγραμματισμού για την οικονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την ευημερία του λαού. Η οργάνωση του χώρου, η χωρική κατανομή των υλικών και των ανθρώπινων παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας ασκούν σημαντικές επιδράσεις στην κοινωνία, το ξέρουμε καλά. Χώρος και κοινωνία αποτελούν δύο πλευρές ενός διαλεκτικού συνεχούς της ενιαίας φυσικοϊστορικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Και η διάρθρωση αυτού του συνεχούς είναι καθοριστική και πρέπει να περιγράφει όλες τις ενέργειες οι οποίες ακολουθούνται και γίνονται και να προδιαγράφει και την αλληλεπίδραση των ενεργειών αυτών, τις οποίες δεν τις επαναλαμβάνω γιατί τις ακούσαμε από τον γραμματέα εξαιρετικά νωρίτερα. Και να συνεχίσω και στο πού της παραγωγικής δραστηριότητας σχεδιάζεται, πώς πραγματοποιείται αυτή η παραγωγική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός των υποδομών που ακούσαμε νωρίτερα και των μεταφορών και επίσης για ποιον και για ποιους γίνονται όλα αυτά, ποιους εξυπηρετεί, ποιοι διαχειρίζονται τις παραπάνω διαδικασίες και όλα αυτά τα προηγούμενα επιδρούν και στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ουσιαστικά διαμορφώνουν και τα στοιχεία της πολιτικής. Και επομένως, σε μας φαίνεται ότι η προχειρότης κυριαρχεί. Έπρεπε να προηγηθούν όλη αυτή η σειρά των διαδικασιών που συζητάμε νωρίτερα. Οι μεταφορές ενιαίες, οργανωμένες, ολοκληρωμένες, σχεδιασμένες με επιστημονικό και τεχνικά άρτιο τρόπο που να εξυπηρετούν μεταφορές προϊόντων ανθρώπων εργατικού δυναμικού από τη μια πόλη στην άλλη είναι σημαντικές, γιατί ο σιδηρόδρομος ασφαλής μεγάλων ταχυτήτων ουσιαστικά συνενώνει πόλεις όπως συζητήσαμε με τον συναγωνιστή μας τον Παναγιώτη νωρίτερα, αυξάνει το διαθέσιμο δυναμικό παραγωγικό και των προϊόντων και επίσης δημιουργούν και το ασφαλές περιβάλλον στην καινούργια κοινωνία για την οποία πονάμε και αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, για ένα περιβάλλον που θα εξυψώσει τους ανθρώπους που θα ζήσουν καλύτερα τα παιδιά μας και εμείς. Οι μέρες δύσκολες, η κατάσταση ρευστή, οι πόροι για την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού είναι περιορισμένοι από τις πολιτικές του κόστους ωφέλους. Οι εργαζόμενοι απελπισμένοι, τα μέτρα για την αποτελεσματική οργάνωση των μεταφορών και της ασφάλειας των μεταφορών είναι απαραίτητα άμεσα. Ο λαός αναμένει εκτός από φθηνές και αξιόπιστες μεταφορές και τη μέγιστη ασφάλεια στις μεταφορές, γιατί συνδυάζονται με θάνατο, με αναπηρία, με κόστη μεγάλα, με συνέπειες για την επιβίωση των συγγενών, υλικές ζημιές δύσκολα να αποκατασταθούν, η διατήρηση στοιχειώδους ποιότητας ζωής σε σχέση και με την ασφάλεια των μεταφορών αποτελεί προτεραιότητα της οργανωμένης κοινωνίας. Αυτό όμως προϋποθέτει μεταφορές και υποδομές ολοκληρωμένες, όπως είπαμε νωρίτερα. Άμεσα χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου καταρτισμένου προσωπικού για τις ακάλυπτες θέσεις εργασίας
που τόσο τραγικά αποκαλύφθηκε από το ατύχημα αυτό ότι υπάρχουν και λειτουργούσαν, οι πολιτικές απελευθέρωσης μεταφορών ιδιωτικοποιήσεων αποδείχθηκε ότι έφεραν τους λαούς της Ευρώπης αντιμέτωπους με σοβαρά ατυχήματα. Δεν είναι, μας είπε ο γραμματέας νωρίτερα, τώρα τα μάθαμε και εμείς τι γινότανε, ο ριζοσπάστης τα γράφει καθημερινά, αλλά τα ξεπερνάμε. Αποδεικνύεται από αυτά ότι δεν συμβιβάζονται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου με τα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζομένων και των λαών. Και όπως γράφει η σημερινή εφημερίδα το πρωί, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, αυτοί σταθερά απαντάνε τα κέρδη μας και εμείς απαντάμε οι ζωές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.